Καλησπέρα, Νατάσα μου. Όντως, μαζί μου σήμερα έχω τον Σπύρο Τζινιέρη, έναν άνθρωπο που μας έκανε υπερήφανο στη Λακωνία, μπορώ να πω, καθώς το έργο του, όπως είπες και εσύ, το project του βρίσκεται στη δεκάδα, άρα και στους φιναλίστ ενός διαγωνισμού πολύ σπουδαίου, τον Βραβείο Δομών, όπως λέγεται, 2019, ένας ετήσιος διαγωνισμός, ισχύει εδώ και 10 χρόνια. Και έτσι το έργο του που είναι έργο υποστήριξης Ελαιώνα πάνω σε ένα αλόνι, δομήθηκε όλο γύρω-γύρω από αυτό, μας έφερε αυτή τη σπουδαία διάκριση. Εδώ είναι για να μιλήσουμε, να στα πει και ο ίδιος αναλυτικότερα και καλύτερα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Λοιπόν, ναι, εγώ ήθελα να σας πω, κύριε Τζινιέρη, ότι έψαξα λίγο, εννοείται, για να δω τι ακριβώς είναι αυτό το έργο. Και κατάλαβα ότι δεν είναι κάτι το οποίο το σχεδιάσατε μόνο έτσι στο κτίριο επάνω, δηλαδή δεν δουλέψατε στο κτίριο επάνω, αλλά δουλέψατε σε συνολικά την έκταση στην οποία και βρίσκεται το έργο αυτό, που εμένα μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Ακριβώς. Αυτό είναι μάλιστα κιόλας το σημείο που είναι σημαντικό για το συγκεκριμένο project. Επειδή δεν επικεντρώνεται τόσο στο κτηριακό κομμάτι, αλλά υπάρχει μια ευρύτερη διαμόρφωση του χώρου. Αρχικά να πω λίγο για τα βραβεία δομές και γιατί αυτός ο θεσμός είναι σημαντικός για εμάς τους αρχιτέκτονες. Εδώ και 10 χρόνια ο θεσμός των δομών εκδίδει ετησίως την επετηρίδα αρχιτεκτονικού έργου από Έλληνες αρχιτέκτονες και κάθε χρόνο βραβεύονται τα καλύτερα από διεθνούς κύρους αρχιτέκτονες. Φέτος, για παράδειγμα, ένας από τους κριτές, ο αρχιτέκτονας Τόιο Ίτο, ο Ιάπωνας, είναι κάτοχος του βραβείου Πρίτσκερ, του Νόμπελ αρχιτεκτονικής ουσιαστικά. Και από ό,τι καταλαβαίνετε, οποιαδήποτε διάκριση σε αυτό το διαγωνισμό αποτελεί για εμάς τους αρχιτέκτονες κάτι πολύ σημαντικό. Και για μας συγκεκριμένα που έχει διακριθεί τώρα, έχει μπει στους φιναλίστες στο έργο μας, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και αναγνώριση. Ως προς το έργο, αυτό το οικόπεδο βρίσκεται λίγο έξω από τη Σπάρτη, σε ένα μικρό λόφο που υπήρχε ένα παλιό αλόνι. Και η ιδιαιτερότητα του προγράμματος ήταν ότι το μοναδικό πράγμα που ήθελε ο ιδιοκτήτης ήταν να κάθεται, αφού μαζεύει τις ελιές του, πάνω στο αλόνι, να ανάβει μια φωτιά και να γνατεύει τον κάμπο της Σπάρτης. Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνετε, το κτίριο δεν έχει τόσο πολύ σημασία. Ο πρώτος πυλώνας ανάπτυξης του έργου ήταν ότι το προσεγγίζαμε ολιστικά. Ακριβώς. Η σημασία που δίναμε σε μια μάντρα ήταν η ίδια που δίναμε και στο κτίριο. Άμα δείτε, για παράδειγμα, τα φωτιστικά που κάναμε σε κάποιες μάντρες, χρησιμοποιούσαμε τα για κάτωτρο τις ίδιες τις πέτρες. Αυτό παρατήρησα επίσης, που είναι πολύ ωραίο, πολύ ωραίος ο τρόπος που χρησιμοποίησατε τα υλικά και τα υλικά που έδινε και η ίδια η φύση, τα χαλίκια κάτω. Δηλαδή, παρατηρούμε κάποια πράγματα τα οποία έχετε κρατήσει και δείχνουν ότι θέλατε να σεβαστείτε ακριβώς αυτό που έδινε ο χώρος έτσι κι αλλιώς. Ακριβώς. Τα υλικά τα ίδια, δηλαδή. Δεν χρειάζονταν μεγάλους σχεδιαστικούς χειρισμούς. Κάναμε πολύ απλές συνθετικές κινήσεις και τα υλικά μίλησαν από μόνα τους. Ο δεύτερος πυλώνας του έργου αφορούσε αυτό, την ανάγκη δηλαδή το έργο να μην έχει ένα συγκεκριμένο στυλ. Να μην δηλαδή το βλέπει κάποιος και να θεωρεί ότι είναι μια μίμηση παραδοσιακού κτηρίου του 1700, ούτε ότι είναι ένα μοντέρνο κτίριο. Γιατί το αλόνι πάνω στο οποίο στηριχθήκαμε, είτε είχε φτιαχτεί την νεολιθική εποχή, είτε πριν από 100 χρόνια, την ίδια μορφή θα είχε. Ναι, θα ήταν το ίδιο. Ακριβώς. Οπότε και εμείς έπρεπε να συνεχίσουμε να σεβαστούμε το κυρίαρχο στοιχείο του αλωνιού που ήταν εκεί και να ενσωματώσουμε όλα τα υπόλοιπα στον χώρο και τον χρόνο, σαν να ήταν πάντα εκεί. Πρόκειται λοιπόν για ένα πολύ μικρό σε τετραγωνικά κτίριο, το οποίο όμως φαίνεται ότι σας πήγε πολύ μπροστά. Είσαστε λοιπόν στη δεκάδα, στους φιναλίστ για τα βραβεία Δομές 2019, τα οποία γίνονται τώρα, νομίζω, αρχές Μαρτίου, σωστά? Την 1η Μαρτίου, Νατάσα μου, θα γίνει η απονομή στο Μουσείο Μπενάκη. Φυσικά θα παρίσταται ο Σπύρος και όσοι υπόλοιποι υποψήφοι. Οπότε και εγώ, αλλά και φαντάζομαι όλοι οι Σπάρτη και όλοι οι Λακωνία, να το ευχηθούμε καλή επιτυχία.
Καλή επιτυχία λοιπόν και από εμάς, εννοείται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση και την επικοινωνία σήμερα. Καλή συνέχεια να σας ευχηθώ και πάντα τέτοια έργα και πρωτιές, εννοείται. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.